Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, μετά τις μαρτυρίες αυτές θα προσπαθήσω να δώσω κι εγώ μια γεύση από τη δραστηριότητα της παιδοκαρδιολογικής κλινικής, ενός πολύ νευραλγικού τμήματος, εξίσου νευραλγικού τμήματος του ομίλου, αλλά όπως είπε και η κυρία Στάι, πολύ ευαίσθητου. Η μητέρα μου, όταν της είπα ότι θα ασχοληθώ με την παιδοκαρδιολογία, μου είπε, «Γιατί, παιδί μου, έχουν τα παιδιά καρδιοπάθεια, από τι καπνίζαν οι μαμάδες τους?» Τα παιδιά μπορεί να έχουν καρδιοπάθεια, κάποιες φορές επίκτητη, διότι η καρδιά μπορεί να πάσχει ως μέρος ενός συνόλου μιας συστηματικής νόσου, μιας αρρώστιας στην οποία περνάει το παιδί. Όμως πιο συχνά ασχολούμαστε με εκγενετής καρδιοπάθειες. Η συγγενής καρδιοπάθεια είναι εκγενετής. Συγγενής για μας δεν σημαίνει κληρονομική, αλλά από τη γέννηση. Και όντως, 8 στα 1000 παιδιά που γεννιούνται έχουν κάποιο εκγενετής πρόβλημα στην καρδιά τους. Η ολοκλήρωση της διάπλασης της καρδιάς γίνεται στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης. Τότε ολοκληρώνεται η διάπλαση όλων των οργάνων. Έτσι λοιπόν και η καρδιά μπορεί κάτι να συμβεί, κάποιο τυχαίο σφάλμα, που είναι τις περισσότερες φορές τυχαίο, κατά την εμβριογένεση. Ευτυχώς, στην πλειονότητα, η φύση τα διορθώνει μόνη της, αλλά σε ένα 40% το πρόβλημα παραμένει και αναλόγως του πόσο σοβαρό είναι, το παιδί, το νεογνώ, αναπτύσσει συμπτώματα και αναλόγως σοβαρότητος αυτό μπορεί να συμβεί αργότερα, δηλαδή στην ενήλικο ζωή. Γι' αυτό το τμήμα μας βλέπει ασθενείς με εκγενετής προβλήματα από έμβρια, όπου ειδικοί παιδοκαρδιολόγοι εξειδικευμένοι στην εμβριοκαρδιολογία βάζουν τη διάγνωση για την καρδιοπάθεια του εμβρίου, σε παιδιά και σε ενήλικες που είτε έχουν χειρουργηθεί στο παρελθόν, στην παιδική τους ηλικία, είτε μόλις τώρα ανακαλύπτουν ότι έχουν κάποιο εκγενετής πρόβλημα στην καρδιά. Ο στόχος μας είναι η φροντίδα του ασθενούς με συγγενή καρδιοπάθεια, ούτως ώστε να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση, με τη μέγιστη ακρίβεια και την ελάχιστη ταλαιπωρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί πρόκειται για παιδιά. Πρέπει να έχουν την ελάχιστη ταλαιπωρία. Και ο απότερος στόχος είναι να γίνουν καλά και να έχουν μια εντελώς φυσιολογική ζωή. Ξεκινώντας από την εμβρυϊκή ηλικία, το κέντρο του Μητέρα έχει γίνει πλέον κέντρο αναφοράς για καρδιοπάθειες, για να βλέπουμε έμβρια στα οποία οι γυναικολόγοι υποψιάζονται κάποια συγγενή καρδιοπάθεια. Στο τμήμα ιατρικής εμβρίου υπάρχει πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των γυναικολόγων μας και των εμβριοκαρδιολόγων, οι οποίοι βάζουν τη διάγνωση και το πλάνο για την περαιτέρω αντιμετώπιση του καρδιοπαθούς εμβρίου και αργότερα νεογνού. Μάλιστα, υπάρχει δυνατότητα και το Μητέρα είναι το μοναδικό κέντρο, όπου μπορούμε να παρέμβουμε στην εμβρυϊκή καρδιά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η πρωτοποριακή εμβρυϊκή παρέμβαση που έγινε το 2010 για κακοήθη αριθμία. Αφού γεννηθεί το παιδί, πάει στην μονάδα νεογνών μας, όπου οι νεογνολόγοι, εξαιρετικά έμπειροι σε καρδιοπαθή παιδιά, φροντίζουν μαζί μας και μαζί με τους καρδιοχειρουργούς το καρδιοπαθές νεογνό. Είναι πολύ σημαντικό ότι τα τελευταία 3 χρόνια, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Καλαγκού, σε συγκεκριμένα νεογνά, πολύ μικρά, κάτω των 900 γραμμαρίων, 600, 700, 800 γραμμάρια νεογέννητα μωρά, που πρέπει να υποβληθούν σε κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως σύγκληση του βοταλίου πόρου, αυτό γίνεται μέσα στη μονάδα νεογνών, γιατί το να μεταφέρεις ένα νεογνό 700 γραμμαρίων στο χειρουργείο ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Το κέντρο μας, εκτός από την διάγνωση στην εμβρυϊκή ζωή, έχει γίνει πλέον νοσοκομείο όπου έρχονται να γεννήσουν οι μητέρες το καρδιοπαθές παιδί όταν υπάρχει ειδικά η υποψία ότι μπορεί να χρειαστεί παρέμβαση μέσα στην πρώτη ώρα ζωής. Κάτι τέτοιο αναλαμβάνουμε εμείς οι επεμβατικοί καρδιολόγοι όταν το νεογέννητο γεννηθεί κυανοτικό, μπλε,
με πολύ χαμηλό οξυγόνο και εμείς οι επεμβατικοί καρδιολόγοι πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα μπαλονάκι, δηλαδή να ανοίξουμε μια τρυπούλα στην καρδιά για να διασφαλίσουμε την επιβίωση του νεογέννητου, ούτως ώστε να μπορέσει ο καρδιοχειρουργός να το διορθώσει. Η διερεύνηση γίνεται αρχικά με το γνωστό σε όλους σας τρίπλεξ καρδιάς, το δυσδιάστατο υπερηχογράφημα, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και διεισοφάγιο, ενδοσκόπηση ή τρισδιάστατο υπερηχογράφημα. Όταν η καρδιοπάθεια είναι πιο σύμπλοκη και πρέπει να κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις, η δεύτερη κατά σειρά εξέτασή μας είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς για την οποία ακούσατε στο βίντεο. Η μαγνητική δεν έχει ακτινοβολία και μας δίνει πληθώρα πληροφοριών, τόσο ανατομικών, όσο και της φυσιολογίας της καρδιάς. Και την προτιμούμε από καθετηριασμούς καρδιάς, διαγνωστικούς ή αξονικές, διότι η ακτινοβολία για μας δεν είναι καλός σύμμαχος. Και δεν είναι καλός σύμμαχος γιατί τα νεογέννητα έχουν πολύ ευαίσθητους ιστούς στην ακτινοβολία και μεγάλο ρίσκο να εμφανίσουν καρκίνο ως ενήλικες στο μέλλον. Γι' αυτό όπου μπορούμε χρησιμοποιούμε τη μαγνητική τομογραφία και το κέντρο μας είναι το μόνο που χρησιμοποιεί μαγνητική τομογραφία και καθετηριασμό καρδιάς σε μία εξέταση για να μειώσουμε την ιοντίζουσα ακτινοβολία. Σε περιπτώσεις δε που χρειάστηκε, όπως σε έγκυο με συγκινή καρδιοπάθεια, στην οποία δεν μπορούσαμε να καθετηριάσουμε λόγω του εμβρίου, κάναμε καθετηριασμό καρδιάς αμυγός υπομαγνητική καθοδήγηση. Η αίθουσα του μαγνητικού τομογράφου του μητέρα έχει ανοιχτό τομογράφο. Αυτό είναι ιδιαίτερα φιλικό στους αναισθησιολόγους, οι οποίοι έχουν άμεση πρόσβαση στο παιδί, το οποίο είναι υπογενική αναισθησία. Είναι ειδικά στελεχωμένοι με monitors, τα οποία είναι συμβατά στο μαγνητικό πεδίο και έχει monitors και στην κονσόλα, ούτως ώστε εμείς οι παιδοκαρδιολόγοι και οι ακτινολόγοι ειδικοί στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς που καθόμαστε έξω, βλέπουμε ανά πάσα στιγμή τα ζωτικά σημεία του παιδιού, την πίεση, τον κορεσμό, ούτως ώστε εάν χρειαστεί να παρέμβουμε άμεσα. Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μας δίνει αυτές τις υπέροχες τρισδιάστατες εικόνες και όχι μόνο, και τη φυσιολογία της καρδιάς, ούτως ώστε να κάνουμε πλάνο για το πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Στο δεξί πάνελ είναι μαγνητική τομογραφία από νεογέννητο 1,7 κιλά που μεταφέρθηκε από άλλο μαιευτήριο στο κέντρο μας, διότι ήταν τόσο μικρό που δεν μπορούσε να καθετηριαστεί και με μαγνητική τομογραφία καρδιάς τέθηκε η διάγνωση και προχώρησε στη διορθωτική του χειρουργική παρέμβαση. Πολλές φορές, αντί για ανοιχτό χειρουργείο καρδιάς όμως, μπορούμε να παρέμβουμε στην καρδιά και να δώσουμε λύση, όπως ακούσατε από τον κύριο Σπάρια, με διακαθετηριακές επεμβάσεις. Δηλαδή και εμείς, στα παιδιά και στον ενήλικα με το εκγενετής πρόβλημα, περνάμε από αρτηρίες και φλέβες στα πόδια, στο λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματος, ούτως ώστε να ανοίξουμε στενωμένες βαλβίδες, να κλείσουμε κάποιες τρυπούλες στην καρδιά και να κάνουμε άλλες πιο σπάνιες επεμβάσεις. Το κέντρο μας είναι επίσης κέντρο αναφοράς για σύμπλοκες αριθμίες παιδιών και ενηλίκων με συγκινή καρδιοπάθεια. Χρησιμοποιούμε το σύστημα NAVEX, που και αυτό έχει ελάχιστη ακτινοβολία για τους λόγους που σας προανέφερα, και είμαστε το μοναδικό κέντρο που έχουμε δυνατότητα cryoablation σε παιδιά, ούτως ώστε να μην πειραχτεί το βηματοδοτικό σύστημα της καρδιάς. Πολύ πιο συχνές όμως είναι οι πράξεις όπου πάμε και κλείνουμε μικρές τρυπούλες στην καρδιά, μικρές συσκευές που στο κοινό είναι γνωστές ως ομπρελίτσα. Και άλλες φορές κάνουμε πολύ σπανιότερες πράξεις, όπως σε αυτό το παιδί, στο οποίο είχε μεταγχειρητικά αποφραχθεί η αριστερή αρτηρία του πνεύμωνα, αυτή είναι η δεξιά, δεν πήγαινε τίποτα στον αριστερό πνεύμωνα και ήταν μόλις 2 ετών, και με καθετηριασμό καρδιάς, χωρίς ανοιχτό χειρουργείο, μπορέσαμε και ανοίξαμε την αρτηρία και το παιδί 5 χρόνια μετά τώρα έχει φυσιολογικό αριστερό πνεύμωνα. Κατά αναλογία με τις διακαθετηριακές τοποθετήσεις βαλβίδων που σας ανέφερε ο κύριος Πάριας, και εμείς ασχολούμαστε περισσότερο με την πνευμονική βαλβίδα και την τριγλόχινα,
Οι ασθενείς μας με συγγενή καρδιοπάθεια πολύ συχνά έχουν πάρει χειρουργικά κάποια βαλβίδα στην πνευμονική και πολλές φορές είναι πολυχειρουργημένοι και είναι υψηλού κινδύνου για άλλο ένα χειρουργείο. Εκεί λοιπόν διακαθετηριακά μπορούμε και τοποθετούμε μία βαλβίδα. Και στη θέση της τριγλόχινας πρωτοπορήσαμε το 2011, ανακοινώθηκε το 2013, βάζοντας τη 13η παγκοσμίως διακαθετηριακή βαλβίδα στην τριγλόχινα θέση. Όπως ακούσατε από τον κύριο Καλαγκό, πολλές φορές εμείς οι επεμβατικοί καρδιολόγοι συνεργαζόμαστε με τους καρδιοχειρουργούς, όπως και οι νήλικες συνάδελφοι, στην υβριδική αίθουσα του Μητέρα, για να μην σταματήσει η καρδιά, να μην μπει το παιδί το νεογνώ σε εξωσωματική κυκλοφορία και έτσι ολοκληρώνουμε την πράξη με αυτόν τον τρόπο. Είμαστε το μόνο κέντρο στην Ελλάδα που προσφέρουμε υβριδικές επεμβάσεις στο σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας, το οποίο ξεκίνησε το 2011. Και τα παιδιά, με την σωστή φροντίδα από αναισθησιολόγους, εντατικολόγους, χειρουργούς, καρδιολόγους, μεγαλώνουν και γίνονται οι ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια. Και αυτοί οι ενήλικες, είναι γνωστό ότι παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσουν σε αριθμό τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια. Είναι λοιπόν ένα ειδικό γκρουπ, το οποίο είναι διαφορετικό από τον ενήλικα με στεφανία νόσο και έχει άλλες ανάγκες. Άλλες ανάγκες όσον αφορά τις αριθμίες τους, τα χειρουργεία τους και τους καθετηριασμούς τους. Και μέσα σε αυτούς τους ενήλικες υπάρχουν γυναίκες. Γυναίκες που κάποτε χειρουργήθηκαν ως παιδιά ή γυναίκες που τώρα πάσχουν. Και αυτές οι γυναίκες θέλουν να κάνουν οικογένεια. Στο Μητέρα λειτουργεί ιατρείο συγγενών καρδιοπαθειών για έγκυες, όπου ομάδα από εμάς, καρδιολόγους συγγενών καρδιοπαθειών, σε συνεργασία με τους καρδιολόγους ενηλίκων και τους γυναικολόγους, φροντίζουμε τη γυναίκα ούτως ώστε να μην συμβεί κάποια επιπλοκή, είτε κατά τον τοκετό ή πολύ συχνότερα μετά τον τοκετό, όπως αριθμία, αιμορραγία ή πνευμονική υπέρταση. Συμπερασματικά, στο Μητέρα, όσον αφορά τις συγγενείς καρδιοπάθειες, έχει γίνει κέντρο αναφοράς για όλα τα ηλικιακά γκρουπ, από έμβρια μέχρι ενήλικες, για όλο το φάσμα των παθήσεων, από τα απλά μέχρι τα σύμπλοκα, όλους τους τρόπους απεικόνησης και όλες τις επεμβατικές μεθόδους και θα συμπληρώσω μετά την ομιλία του κυρίου Καλαγκού και για όλες τις κοινωνικο-οικονομικές βαθμίδες. Πίσω από κάθε ασθενή μας βρίσκεται μια τεράστια ομάδα και αυτά είναι μερικά μόνο από τα ονόματα, τα οποία με τρομερό επαγγελματισμό και αφοσίωση δουλεύουν αρμονικά, ούτως ώστε να διεκπεραιωθεί το project της αποκατάστασης του καρδιοπαθούς παιδιού ή καρδιοπαθούς ενήλικα με συγγενή καρδιοπάθεια. Και εδώ για πολλωστή φορά σήμερα, αλλά μια και είμαι η τελευταία ομιλήτρια, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη διοίκηση του Ομίλου Υγεία, γιατί χωρίς την υλικοτεχνική υποδομή που εμείς βρήκαμε ως έφορο έδαφος και χωρίς την διαρκή υποστήριξή τους, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.